Για χαρά καταρχήν και καλή δύναμη σε όλους μας, γιατί μπροστά έχουμε και δύσκολες καταστάσεις, αλλά έχουμε και όπλα. Να πολεμήσουμε, έχουμε όπλα περισσότερα από ό,τι είχαμε πριν λίγο καιρό και μέσα σε όλα αυτά είναι και η επιτυχία αυτή που είπε ο συνάδελφος ο πρόεδρος της υπογραφής της Συλλογικής Σύμβασης Συνεργασίας. Αλλά εγώ θέλω να ξεκινήσω λίγο από το τέλος προς την αρχή με βάση την εισήγηση που έκανε ο συνάδελφος ο Θανάσης, γιατί μια σημαντική θετική πείρα και επιτυχίες που έχει ο κλάδος μας, αυτό δεν πρέπει να μείνει στάσιμο, αλλά φιλοδοξούμε αυτή η θετική πείρα να γίνει κτήμα όλων των οικοδόμων σαν όπλο για τη συνέχεια και την κλιμάκωση του αγώνα και για νέες επιτυχίες και κατακτήσεις. Και αυτή τη θετική πείρα θέλουμε να τη δώσουμε, να τη συζητήσουμε και με όλη την εργατική τάξη και με άλλα συνδικάτα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε μεγάλους αγώνες ή προσπαθούν να οργανώσουν την πάλη για τα ίδια ζητήματα που απασχολούσαν και απασχολούν και εμάς, δηλαδή για το μεροκάματο, την ασφάλιση, τους όρους δουλειάς συνολικά, τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας μέσα στους χώρους δουλειάς. Από αυτή την άποψη, η πανελλαδική σύσκεψη του ΠΑΜΕ στις 18 και στις 19 του Ιούνιου είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Δεν είναι σημαντικό γεγονός επειδή το λέμε μόνο εμείς που τα συνδικάτα μας σε μεγάλη πλειοψηφία συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ. Δεν είναι μόνο σημαντικό γεγονός για το μεγαλύτερο κομμάτι των συνδικαλισμένων εργαζόμενων, ανεξάρτητα με ποια γραμμή πορεύονται μέσα στο εργατικό κίνημα, αλλά αυτοί οι συνδικαλισμένοι εργάτες καταλαβαίνουν ότι κάτι πρέπει να γίνει, πρέπει να ανέβει πάλι, πρέπει να οργανωθεί καλύτερα ο αγώνας. Δεν είναι μόνο για αυτούς σημαντικό και για μας γεγονός η πανελλαδική σύσκεψη του ΠΑΜΕ, αλλά θα έλεγα ότι είναι ένα σημαντικό γεγονός και για όλη την εργατική τάξη, ακόμα και για εργαζόμενους, ιδιαίτερα νεολαίους που είναι μέχρι τώρα έξω από τα συνδικάτα, και είναι σημαντικό γεγονός επειδή τα σωματεία, τα συνδικάτα, οι ομοσπονδίες, τα εργατικά κέντρα που συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ όλο το προηγούμενο διάστημα, από την προηγούμενη αυτή μεγάλη πανελλαδική συνάντηση που είχε γίνει το 2016 μέχρι σήμερα, με όλες αυτές τις δυσκολίες που βρήκαμε μπροστά μας, τα συνδικάτα λοιπόν αυτά οργάνωσαν μεγάλους αγώνες που συγκίνησαν το σύνολο της εργατικής τάξης, βοήθησαν να ανεβαίνει ο πρωτοβουληματισμός για το τι θα γίνει, βοήθησαν να έχει καλύτερη επικοινωνία το κάθε συνδικάτο με το σύνολο της εργατικής τάξης. Βεβαίως έχουμε πολλά να κάνουμε μπροστά μας. Ποιοι ήταν αυτοί οι αγώνες, θέλω να τους σημίσω συνοπτικά. Ήταν οι αγώνες που κάναμε εμείς οι οικοδόμοι για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με αυτή την επιτυχία που έχουμε. Είναι οι αγώνες που κάναν οι πολύχρονοι, πάλι με επιτυχία, που έκαναν οι λιμενεργάτες κάτω στην Κόσκο, που είχαν να αντιμετωπίσουν ένα μεγαθύριο, έναν εργοδότη σκληρό, που δεν δεχόταν να συζητήσει τίποτα και αντίθετα επέλεγε την τρομοκρατία, τους μπράβους απέναντι στο σωματείο, στο ταξικό σωματείο. Ήταν ο αγώνας που οργανώθηκε στους εργαζομένους της e-food που σε ένα βράδυ κόντεψαν να τους πετάξουν από τη δουλειά ή να είναι εργαζόμενοι με σύμβαση μιας μέρας ξεκρέμαστη. Είναι οι αγώνες αυτοί που είπε και η εισήγηση που δώσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, και αυτοί οι αγώνες, συνάδελφοι και συναδέλφες, βοήθησαν την εργατική τάξη να καταλάβει ότι δεν είναι όλα μαύρα. Έσπασε ως ένα βαθμό αυτή η λογική που λέει ότι δεν βγαίνει τίποτα με τους αγώνες. Μια λογική που καλλιεργεί έντεχνα η εργοδοσία, που καλλιεργούν οι κυβερνήσεις, έτσι ώστε να έχουν δεμένους χειροπόδαρα τους εργαζόμενους, να περιμένουμε αν θα στάξει ορισμένα ψίχουλα για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση την οποία βρισκόμαστε. Αυτή τη θετική πείρα λοιπόν, πώς δώσαμε τις μάχες, πού επιμείναμε, πώς φτιάξαμε το πλαίσιο πάλι σε αυτούς τους μεγάλους αγώνες, ποιες δυνάμεις ρίξαμε μέσα στη μάχη, ποια τακτική ακολουθήσαμε απέναντι στην εργοδοσία, πώς πιέσαμε την εργοδοσία. Όλα αυτά θέλουμε και εμείς σαν οικοδόμοι να τα μεταβιβάσουμε, να τα πούμε, έχουμε να πούμε. Το επόμενο διάστημα θα είμαστε μπροστά για να εφαρμοστεί και στην πράξη αυτό που λέμε η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Δεν θα αφήσουμε κανένα συνάδελφο μόνο του και απροστάτευτο. Γι' αυτό λέμε και είπαμε και συγκεκριτικά ότι θέλουμε συνδικάτα μαζικά και να δυναμώσουμε τα συνδικάτα για να μπορούμε κάτω από καλύτερες προϋποθέσεις να μπορούμε να παλέψουμε όλα αυτά που είπαμε. Είναι και τα υπεραγνώστων και μέρα ένσυνο και ό,τι άλλο βρεθεί μπροστά μας να το παλέψουμε για να το διεκδικήσουμε. Προτείνουμε τώρα για την πανελλαδική σύσκεψη του ΠΑΜΕ προτείνουμε να πάει το ΔΣ του συνδικάτου και όποιος άλλος επιθυμεί για να παρευρεθεί στην Αθήνα, στην Τραπετσόνα για να παρακολουθήσει τη σύσκεψη. Υπάρχει άλλη πρόταση? Να ψηφίσουμε εδώ, συνάδελφοι, αν θέλουμε να πάει το ΔΣ του συνδικάτου. Ωραία. Αν κάποιος άλλος επιθυμεί, συνάδελφος, είναι πρόσδεκτος να έρθει να παρακολουθήσει το συνέδριο, τη σύσκεψη. Είναι μια σύσκεψη η οποία θα βγάλει πάρα πολλά συμπεράσματα για τη συνέχεια και για τον αγώνα που θέλουμε να συνεχίσουμε.